Στην τηλεφωνική μα ζαμή είναι ο κύριο Πέλεχα, βα... Βαγγέλη Πέλεχα, φίλο τη εκπομπή. Μα έχει αποκαλύψει κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα πολλέ φορέ ε, την τι τιμέ ε, που έχουν πάρει την ανηφόρα και με πραγματικά νούμερα μα έχει σοκάρει. Έχουμε μιλήσει για τιμέ προϊόντων, για τιμών πρώτων υλών, για τιμέ ρεύματο, για τιμέ ενέργεια γενικότερα. Τα έχει πει όλα όπω δεν τα λέει κανεί. Ε, και μα έχει μιλήσει βέβαια πολλέ φορέ προσωπικά και για τους δικούς του υπέρογκου λογαριασμούς σε σχέση με την περσινή χρονιά, κάνοντάς μας όλους να συνειδητοποιήσουμε, να καταλάβουμε πόσο πραγματικά ε, στα συγκεκριμένα θέματα ενέργειας αλλά και αύξηση τη τιμή της τιμής των πρώτων υλών, των τιμών των πρώτων υλών, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Τώρα θα μιλήσουμε για τη Λαγάνα και θα δούμε πού άλλο θα μας οδηγήσει η κουβέντα, γιατί έχω να του θέσω και κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα. Ε, αγαπητέ κύριε Πέλεχα, καλησπέρα. Καλησπέρα. καλησπέρα, καλησπέρα Πώς είμαστε όλα καλά Βαγγέλη μου. Είμαστε μια χαρά τώρα. Ετοιμαζόμαστε για τι Λαγάνε, λοιπόν. Ετοιμάζεσαι για τη μάχη τη Λαγάνα. Για τη μάχη τη Λαγάνα. Όπω Πραγματικά, άκου τώρα τι συμβαίνει με τη Λαγάνα. Ακούω και το έλεγε και κάτια μακρύ προχτές την Πέμπτη ότι η τιμή τη Λαγάνα μπορεί να φτάσει στα 4 ευρώ. Θέλει να τα πάμε βήμα-βήμα και να μου πει καταρχά πόσο επολύτω η Λαγάνα πέρσι. Ε, Εμεί στα καταστήματά μα την είχαμε τη Λαγάνα πέρσι 3,20. 3,20. Ερώτηση γρήγορη και άμεση απάντηση από σένα. Για η λαγάνα τι βάρος έχει, είναι ίδιο το βάρος σε όλα τα αρτοποιεία, φούρνους, αρτοζάχαρο, πλαστεία κτλ. Όταν λέμε 320 είναι το κιλό. Όχι, 320 είναι, τα... είναι, είναι η λαγάνα. Που η είναι λαγάνα πόσο. Η λαγάνα ζυγίζει από 750 έως 900 γραμμάρια περίπου. Ακόμη και η 900 γραμμάρια λοιπόν κάνει 320 ναι. ή η 750. Ναι, αυτή ήταν η τιμή περσινή. Άρα... Η τιμή η ίδια είναι ακόμη και για διαφορετικό βάρος. Σωστά? Σωστά. Ναι. Πολύ τεταμαχιακά η λαγάνα. Ναι. Δεν μπορεί να βγει το ίδιο βάρος η λαγάνα. Α, δεν γίνεται θα μου πεις έτσι γιατί είναι τη ζυμώνη, την κάνει τη δείχνει. Δεν μπορεί να βγει φασόν. Το Ό, λέω για ναι. να μην υπάρξουν αδικίες ε, από το βάρος. Γιατί το βάρος έχει γίνει θέμα συζήτησης όχι, και στα όχι, σούπερ μάρκετ. 750 γραμμάρια ήταν η λαγάνα. Α, ναι, κατά. α, και ε, μπορεί τώρα, να... Άλλοι, α, άλλοι και, συνάδελφοι και κάποιους... την από, από 750, ας πούμε, μέχρι α, εντάξει, εκεί, εκεί περίπου. Κειμένα, Άρα θα... η λαγάνε είναι 750 και πολύ το πέρσι 320. Ε, 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 και που λάβαμε στα καταστήματά ναι, μας. Στα, εσείς στα καταστήματά σας, και όσοι είναι τυχεροί μπορεί να πετύχουν και πάνω σε λαγάνα που είναι 850 γραμμάρια, ξέρω εγώ. Ε, ναι. Μπράβο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κοιτάμε όλοι να βρούμε τη μεγαλύτερη λαγάνα για να είμαστε κερδισμένοι 100 γραμμάρια, δεν νομίζω, ε? Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Ωραία. Δηλαδή να... Τώρα, 320 πουλούσε πέρσι τη λαγάνα, των 750 γραμμάριων. Φέτος πόσο θα την πουλάς? Φέτος θα τη βάλουμε 350. 350. Θα μια αύξηση περίπου στο 9%. Το οποίο έχει να κάνει με τι, εξήγησε μα ποια είναι τα κόστη έχει, εκείνα έχει τα οποία να σε να αναγκάζουν μια... να βάλει τη λαγάνα 3,5 ευρώ έχει να κάνει με ένα πολύ μεγάλο κόστο ενέργεια που ξέρουμε πολύ καλά. Έχουμε να κάνουμε με πολύ αυξημένε πρώτε ύλε, όπω είναι το σουσάμι, παλεύρι κλπ. Ε, Δικαιολογεί όχι το, το, 10%, το 9%, θα δικαιολογούσε και ένα 50% μπορώ να πω. Mm -hmm. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να την περάσουμε αυτή την αύξηση, θα έχουμε ξαναπεί Δημήτρη. Θα κάνουμε μόνο ένα 9% το λιγότερο δηλαδή που μπορούμε να κάνουμε ώστε να μπορέσουμε να την πωλήσουμε να τη Λεβάνα να την φάει ο κόσμο και να την απολαύσει. Mm -hmm. ε, εκείνοι που θα πουλήσουν 4 ευρώ αν τελικά ισχύσει αυτή η τιμή θεωρείς ότι θα είναι υπερβολική και θα εσχροκερδούν. Τώρα εγώ ξέρω ότι εσύ μιλάς ειλικρινά. Έτσι. Όχι, ή Ή, ή η τιμή των 4 ευρώ... Είναι μια Λόμως... λογική τιμή σε σχέση με την, με την ακρίβεια τη ενέργεια και των υπολείπων πρώτων υλών για να φτιάξει μια λαγάνη. Νομίζω ότι δικαιολογεί αυτή η τιμή. Δικαιολογεί τελεσβακή είναι... Βαγγελία. Σε καμία περίπτωση, όχι. Mm -hmm. Όχι. Δηλαδή, αν πάμε αναλογικά την τιμή που θα πρέπει να πουλήσουμε βάσει των αυξήσεων που έχουμε υποστεί, ε, εκεί θα πρέπει να πουληθεί η λαγάνη, να στα 4 ευρώ. Mm -hmm. Δηλαδή, κάποιοι συνάδελφοι θα πουλήσουν 4 ευρώ, εγώ λέω, να μην τους, ε, το Κρεμάσουμε το στα μανταλάκια. Ε, όχι, δε, δεν νομίζω, όχι. όχι το κρατάω, είναι... Βαγγέλη, γιατί εσύ μιλά ειλικρινά πάντα. Λε τα σίκα, σίκα και τι κάφει, κάφη Και αν εσύ μου λε. Εγώ δεν θα γίνω ξαφνικά τώρα ο, ο άνθρωπο που θα πει Α, τι είναι αυτά που λε και δεν θέλω να κάνουμε τέτοια κουβέντα σε αυτή την εκπομπή. Θέλω ειλικρινά όμω και, να... και να σε εμπιστευτώ σε αυτό, Βαγγέλη, πέλεγα να μου πει τη γνώμη σου και μου λε λοιπόν ότι τα 4 ευρώ τη Λαγάνα δεν είναι σχροκέρδια. Δεν το έχει πει κανένα αυτό. Το λε εσύ και σε... το κρατάω. Σε καμία περίπτωση. Καμιά περίπτωση. Γιατί σου είπα και πάλι ότι οι ανατιμήσει που έχουν γίνει και στην ενέργεια και στι πρώτε ύλε δικαιολογεί το, το 4 ευρώ. Ωναι. Mm -hmm. Ξεκάθαρα, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, Εμεί είπαμε να βάλουμε μια τιμή πολύ πιο χαμηλά. Ε, Για ποιο, με ποιο σκεπτικό. Να... Κοίταξε, βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, α πούμε. Εντάξει. Είναι, είναι, μια τακτική δική μας ότι πρέπει να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά ώστε να μπορεί ο κόσμος να, να καταναλώνει. Εσύ θέλεις λοιπόν... Δεν μπορούμε, δεν Απλά... μπορούμε να περάσουμε ας πούμε, αυξήσεις. Εσύ θέλεις το λοιπόν... Το στο που νιώθουμε λίγο ε, άβολα. Περίεργα, άβολα, άβολα. Ε, άβολα έτσι εσύ θέλει λοιπόν για να μην νιώθεις άβολα, εσύ και η οικογένεια η δική σα, τη οικογένεια Πέλεχα εννοώ, γιατί είναι και ο αδερφός σου, είναι η γυναίκα σου, είναι yeah. η νύφη σου, yeah. όλοι είσαστε μια οικογένεια που δουλεύετε. Είσαστε μια οικογενειακή επιχείρηση, χονδρική yeah. και λιανική. Yeah. Θέλει λοιπόν για να μην νιώθει άβολα, ο καταναλωτής που έρχεται καθημερινά από σένα να πάρει το ψωμάκι του, το γιαουρτάκι του, την τροπιτούλα τον καφέ του, έτσι. Ε, δεν θέλει να του λείψει και η λαγάνα από το σαρακοστιανό τραπέζι. Αυτό καλά το αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς. Έτσι, δεν ώστε να τίποτα βασικά γιατί δεν είναι μόνο η Λανδάνα είναι και τα λοιπά σαρακοσιανά τα προϊόντα που παράγουμε. Όλα προσπαθούμε και κινούμαστε πάνω σε αυτή τη... τη λογική α πούμε. Mm -hmm. ε, οπότε θε και την Τρίτη ε, ε, να έρθει πάλι στο μαγαζί την Τρίτη και να έρθει έτσι, πάλι έτσι. Χαρούμενος, χαρούμενος. Έτσι έτσι. έτσι. Και να σου, πω, να σου πω κάτι Βαγγέλη μου για να μιλάμε τώρα έτσι και ω φίλη στο ραδιόφωνο. Όλοι όσοι μιλάμε και επικοινωνούμε και λέμε αυτά τα θέματα τη καθημερινότητα όλων μα. Ε, τι νόημα έχει τώρα να κερδίσει. Να κερδίσει. Το λέω για κάποιον επαγγελματία που σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Τι νόημα έχει να κερδίσει. Ή να έρθει η μία ή η άλλη. Η μία ή η αλλη η μια η αλλη στο, στην πόληση τη λαγάνας Δευτέρα. Όταν ο... και δίκιο να έχει εννοώ ότι πρέπει να πουλήσει 4. Καλό είναι να βάλει 380, 370, 360 ή 350 που βάζει εσύ και α μη κερδίσει και α χάσει θα τολμήσω να πω, προκειμένου να έχει ευχαριστημένο, να έχει κάνει ένα καλό, δηλαδή, ε, στον πελάτη σου, στον καταναλωτή σου, να τον, τον έχει ευχαριστημένο, ε, ε, ευτυχισμένο. Το είπα και πάλι δεν θέλω να στο κοπιώ. Ε, Αυτό που λε, έχει μια λογική και μια βάση. Από και πάρα ο κάθε. Ο... Ε, θα μου βασίζει και κοινό. Κάθε ναι. συνάδελφω, έχει τα έξοδά του. Έτσι. Και, και ενδεχ... το αντιλαμβάνεται διαφορετικά ανάλογα με τι ανάγκε του. Και ενδεχομένω να κινδυνεύει Ο... και με λουκέτο η επιχείρησή του, αν δεν το κάνει. Ε, ε, Ακριβώ. Ναι. Όταν, για... όταν μιλάμε για την Αγάνα, είναι... λέμε είναι μια μέρα ας πούμε, το χρόνο. Αλλά αυτή τη μέρα το χρόνο. Τα... Το... Το... Ο τζίρο. Το ελληνικό του αρτεργάτη είναι... είναι τριπλό. αν το. Και το, το... Ο αρτεργάτη πληρώνεται ε, επί τρία. Επί τρία πληρώνεται. Ε, βέβαια, βέβαια την καθαρή Δευτέρα. Α ε. γιατί. Και όχι. Είναι, είναι... Αργία. Είναι αργία, ναι, ναι επί τρία ή επί το... τρία. Επι... Η λαγάνα για τον αρτεργάτη είναι επί τρία. Μα να ένα κόστο, μανιμάνε. Δηλαδή 200% πάνω ο αρτεργάτη. Και εγώ. όταν λέμε αρτεργάτη, ποιο είναι, είναι, που είναι αυτοί που είναι μέσα στο φούρνο. Όλοι που, που συμμετέχουν. και στο, στο, παραγωγή, και στο ταμείο παντού. Είναι... ή μόνο στην παραγωγή. Όχι, όχι, όχι. Στην παραγωγή. παραγωγή. Όσοι είναι μέσα και φτιάχνουν, ζυμώνουν, φουρνίζουν. Όσοι ζυμώνουν, ναι, πρέπει οι άνθρωποι να πληρωθούν. Ορίστε, να κάτι που δεν ξέραμε. Είναι 200% το ξέρω, πάνω είχα... το το μεροκάματο ε... του αρτεργάτη, λοιπόν. Σα το λέω λοιπόν. Α, για απίστευτο. Το δεν το ήξερα ποτέ. Λοιπόν, Αυτό δεν πέ, το είχα. Φέρα, ναι, 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 ναι. Από το κόστο, όλα αυτά τα υλικά ναι. τη ενέργεια και όλα. Εντάξει, λοιπόν, τίποτα. Πρέπει να πληρώσουμε και το προσωπικό μα. Ναι, 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 ναι. Και πρέπει να, να είναι και σωστά πληρωμένοι. 200% Έτσι. πάνω κυρίες και κύριοι λοιπόν το ναι, μεροκάματο του αρτεργάτη. Είναι το χρόνο που, που, οφείλουμε να τους δώσουμε αυτό το Πώς. μεροκάματο. Να το καταλάβω, το ναι, ναι, να καταλάβω γιατί, κάτι. Γιατί, ναι. γιατί ούτω ή άλλω θα ζοριστούμε για να βγάλουμε τις λαγάνες. Δεν είναι, δεν βγαίνουν. Πόσες ότι... λαγάνες θα βγάλεις την καθαρά Δευτέρα Βαγγέλη. Ε, Εμεί σύνολο θα βγάλουμε πολλέ λαγάνε. Χίλιε! Όχι. Για όλα μα τα καταστήματα πάνω από 7.000. Τι? Λαγάνε. Πάνω, πάνω από 7.000 πάνω... λαγάνε και θα πάνω... πουληθούν όλε. Θα περάσουν δηλαδή 7.000 άνθρωποι ε, να πάρουν. Ε, ε, βέβαια, θα πουληθούν, γι' αυτό του βιάζουμε. Ε, αυτό κι αν είναι νούμερο εντυπωσιακό. Ναι. Κυρίε και κύριοι, στο Ιππρότικο, στα Αρτοζαχαροπλαστία, Ιππρότικο, των αδερφών πέλεγα έλεγα, θα πουληθούν πάνω από 7.000 λαγάνε. Ναι, και πόσοι αρτεργάτε θα αποσχοληθούν για την παραγωγή αυτών των ε, προϊόντων. Ε πάνω από 15. Πάνω από 15, μάλιστα. Οι οποίοι πραγματικά 15, θα... Και εμεί προσωπικά θα βάλουμε προσωπική εργασία, γιατί πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς μάλιστα, και εμεί, γιατί δεν βγαίνει δουλειά. Ωραία. Βαγγέλη, τα είπε όλα, όπω πάντα. Τα δικά μα τα μεροκάματα δεν, yeah. δεν, δεν λογίζονται. <laughs> τα είπες δεν, όλα. Δεν τα είπε όλα. Εσύ θα δουλέψει τσάμπα για την επιχείρηση να κάνει. Εσύ περιμένει το κέρδο. Η αν όχι το κέρδο, το, 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 το να είναι ζωντανή η επιχείρησή σου στη μάχη τη καθημερινότητα. Και, και οφείλουμε να το κάνουμε αυτό. Ωραία. Βαγγέλη, καλή σαρακοστή σου. Εύχομαι ναι, τα φιλιά μου σε όλη την οικογένεια. Είμαι υγεία, να είστε καλά. Πάνω, πάνω απ' Να είσαι καλά κι εσύ, okay. Γεια. Okay. Yeah.